Καλημέρα και από μένα. Στο συμπόσιο αυτό της Alcon που μας υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, είναι γνωστό ότι και με τεχνολογία σε μηχανήματα αλλά και με τεχνολογία σε φακούς. Έχουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα υλικά της Alcon και πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα μας πούν την εμπειρία τους. Κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα, ο καταράκτης ξέρουμε είναι μια διαθλαστική επέμβαση και οι φακοί προσπαθούν να λύσουν πολλά προβλήματα του ανθρώπου και κυρίως την πρεσβειοποία, όπως ξέρουμε. Και ο Πέτρος και η Ράμζα έχουν μεγάλη εμπειρία από τη χρήση των πολυεστιακών και ίντο φακών. Οπότε η Ράμζα πρώτη, ας μας πει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά από τους φακούς της Alcon και να μας πει την προσωπική της εμπειρία. Καλησπέρα. Τιμή μου που είμαι για άλλη μια χρονιά εδώ. Να ρωτήσω πόσο χρόνο έχω, για να ξέρω πώς να το τρέξω. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Okay. Λοιπόν, η πρεσβειοποία, ως γνωστόν, είναι ένα φλέγον οφθαλμολογικό ζήτημα, γιατί αφορά όλο ένα και περισσότερο κόσμο. Στον κόσμο είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που έχουν πρεσβειοποία, που σημαίνει ότι όσο γερνάει ο πληθυσμός, τόσο περισσότεροι έχουν την ανάγκη για να βρούμε διαφορετικές λύσεις πέραν από τα γυαλιά, πέραν από τους φακούς επαφής. Και όπως λέει και η πολύ γλυκιά κυρία δεξιά, γιόλο. Μία ζωή την έχουμε και η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται πάρα πολύ από τα μάτια μας. Με μέντορα το Γιάννη το Δατσέρη, εγώ ξεκίνησα με το που τέλειωσα την ειδικότητα, είπα άντε, ας δοκιμάσουμε. Το 2013 έβαλα τον πρώτο πολυεστιακό και μετά ξεκίνησα με τον, με Ίντοφ και εννοείται από τότε που βγήκε ο Vivity έχει πάρει τα πρωτεία στην καρδιά μου. 34% των περιπτώσεων είναι, από τους ασθενείς μου είναι presbyopia correcting lenses. Και η εξατομίκευση είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι όλα για όλους έτσι κι αλλιώς. Η τάση που υπάρχει στην κλινική, και μιλάω κυρίως για τα περιστατικά του Γιάννη και τα δικά μου, το 2020 δεν υπήρχε ο Vivity, είχαμε μόνο τον Panoptix στα χέρια μας. Από το 2021 που μπήκε και ο Vivity στη φαρέτρα μας, αρχίσαμε να κάνουμε έμφαση Vivity και με φανταστικά αποτελέσματα που μας έδωσε το θάρρος και σημείωση ήταν και οι υποσυνθήκες COVID που πολλοί ασθενείς ακύρωναν, νοσούσαν κτλ. Το 2022 βλέπετε τους αριθμούς. Ο Vivity κατέχει τα πρωτεία στην καρδιά μου. Και εννοείται και Vivity Toric όταν πρόκειται για αστιγματισμούς. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας το να ξέρουμε το τι ταιριάζει πού. Δεν είναι όλα για όλους και έτσι όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διαλέγει τέλειους γόβες για το τέλειο φόρεμα, έτσι και εμείς θέλουμε να διαλέγουμε τον καταλληλότερο φακό για τον ασθενή μας. Όταν μιλάμε για φακούς που διορθώνουν την πρεσβειοποία, το μάτι πρέπει να έχει την δυνατότητα να μας δώσει μια ακριβή βιομετρία. Και αυτό προϋποθέτει μια καλή δακρυϊκή στιβάδα. Και αν υπάρχει αστιγματισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον διορθώσουμε. Δηλαδή, πάνω από 0,75 ή ίσο με 0,75, πάντα κοιτάμε αν παίρνει τορικό φακό το μάτι, γιατί είναι μια διαθλαστική ανομαλία. Καταλήγει 55% των ασθενών μας στο ιατρείο έχουν από μισό μέχρι ένα βαθμό αστιγματισμού. Και ξέρουμε ότι αυτό περιορίζει την όραση και σε κάθε απόσταση, από κοντά μέχρι μακριά. Και γι' αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να το παρέχουμε στον ασθενή. Αν διορθώσουμε τα πάντα, υπερμετροπίες, μοιοπίες και όχι αστιγματισμό, ο ασθενής δεν θα είναι χαρούμενος. Σε ό,τι αφορά τους τριπλοεστιακούς φακούς, γιατί ο Vivity έχει άλλο προφίλ, πρέπει να είναι ο ασθενής με υγιή μάτια, να μην είναι και εξαιρετικά αγχώδης και πολύ απαιτητικός κτλ. Να είναι έτοιμος να συμβιβαστεί με κάποια οπτικά φαινόμενα, κάποια δυσφωτοπτικά φαινόμενα. Και αν υπάρχει κάποια εξελικτική νόσος σαν ηλικιακή εκφύλιση της οχράς, καλό θα ήταν να μην βάλουμε τριπλοεστιακό φακό, γιατί μπορεί οι εκτροπές που θα δώσει αργότερα να μειώσουν την όραση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους τριπλοεστιακούς φακούς, γιατί ο Vivity έχει άλλο προφίλ, πρέπει ο ασθενής να είναι λίγο σαν το γοριλάκο στα δεξιά. Πρέπει να είναι λίγο χαλαρός, να είναι λίγο πιο easygoing σαν ασθενής. Πάντα όταν έχω τον ασθενή στο ιατρείο, ρωτάω το κοινωνικό του ιστορικό, πλην του ιατρικού ιστορικού, ρωτάω τα χόμπι του, την δουλειά του, αν οδηγεί τη νύχτα κτλ. Σίγουρα οι υπερμέτροπες είναι πιο χαρούμενοι και πιο ικανοποιημένοι ασθενείς από τους μύωπες.
Και γενικά πρέπει να ακούμε τη διέστησή μας. Δηλαδή, ο ασθενής πάντα θα σου πει: ναι, θέλω να μου διορθώσει την πρεσβειοποίηση. Είναι χαρούμενοι να ξεφορτωθούν τα γυαλιά τους. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι η διόρθωση της πρεσβειοποίησης για όλους. Έτσι λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι τον Panoptix, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φακός με περιθλαστική τεχνολογία και λόγω της Enlighten τεχνολογίας επιτρέπει το 88% της φωτεινής ενέργειας να εισέλθει στον αμφιβληστροειδή, που σημαίνει ότι έχει λίγα οπτικά φαινόμενα, ανεξάρτητα του εύρους διαμέτρου της κόρης, και δίνει μια εξαιρετική όραση στο κοντά, στο ενδιάμεσα και μια πολύ καλή στο μακριά. Και βλέπουμε εδώ πέρα αυτή την καμπύλη που μας δείχνει ότι σε όλες τις αποστάσεις δίνει πολύ καλή όραση. Και επίσης τα οπτικά φαινόμενα δεν είναι κακά. Οι ασθενείς, όταν διαλέγεις τον κατάλληλο ασθενή που μπορεί να τον ανεχτεί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και μάλιστα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Όμως, τι γίνεται στην περίπτωση που έχεις έναν ασθενή, ο οποίος είναι προσωπικότητα τύπου Α, που λέμε πολύ αγχώδης, πολύ απαιτητικός και δεν έχει και τόσο ρεαλιστικές προσδοκίες. Ή οδηγεί πολύ τη νύχτα. Σε αυτόν τον ασθενή έχεις να προτείνεις τον Vivity. Ο Vivity είναι ένας εξαιρετικός φακός καινούργιας τεχνολογίας που μας έδωσε στη φαρέτρα μας η Alcon και έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλους τους προηγούμενους. Τεχνικά ήταν πολύ δύσκολος να φτιαχτεί, γιατί το περιφερικό του κομμάτι είναι σαν ένας μονοεστιακός ασφαιρικός φακός. Έχει μία ζώνη ενδιάμεση, η οποία έχει μία υπέγερση σε σχέση με τον υπόλοιπο φακό κατά ένα μιλιμικρό και η οποία είναι κυρτή και μπορεί να προσφέρει την επιμήκυνση του wavefront, δημιουργώντας ένα επιμηκυσμένο εύρος εστίασης. Και άρα έχουμε μεγαλύτερο εύρος πεδίου και είναι και η κεντρική του ζώνη, η οποία είναι σαν ένα pinhole 2,2 mm, το οποίο έχει τη διαθλαστική δύναμη του φακού και από εκεί περνάει η φωτεινή ακτινοβολία και δεν δίνει οπτικά φαινόμενα. Δεν έχει μείωση των αντιθέσεων. Το contrast sensitivity είναι πολύ καλό και έχει ουσιαστικά το προφίλ ενός μονοεστιακού φακού. Γεγονός το οποίο μας λύνει τα χέρια και απευθύνεται σε πολύ περισσότερο κόσμο πια. Αυτά είναι όλα αυτά που σας είπα για την τεχνολογία του Vivity, για το πώς γίνεται επιμήκυνση του εύρους εστίασης και κάνει αυτό το stretch and shift, όπως λέμε στα ελληνικά. Είναι πολύ καλό το εύρος εστίασης από τα 45 σχεδόν εκατοστά μέχρι μακριά. Έτσι λοιπόν δίνει μια λειτουργική κοντινή, δεν δίνει σαφέστατα την κοντινή του Panoptix, αλλά δίνει μια λειτουργική κοντινή, μια εξαιρετική ενδιάμεση και εξαιρετική μακρινή όραση σαν να είναι μονοεστιακός φακός. Και αυτό το διάγραμμα δείχνει πώς είναι το εύρος εστίασης στους διάφορους φακούς, ο μονοεστιακός πάνω-πάνω, ο διπλοεστιακός με τις δύο εστίες, ο τρίπλοεστιακός που είναι με τις τρεις εστίες, με την ενδιάμεση αυτή ζώνη που είναι αυτή που κάνει τις δυσφωτοψίες. Είναι η ίντοφη φακή με την περιθλαστική τεχνολογία, προηγούμενος από τον Vivity, που πάλι μπορεί να έχουν κάποια οπτικά φαινόμενα, σίγουρα όχι σαν τους τριπλοεστιακούς, αλλά κάποια έχουν. Και η Exidoff, ο Vivity, ο ένας και μοναδικός, που έχει την επιμήκυνση του εύρους πεδίου. Και βλέπουμε ότι από τα 45-50 εκατοστά μέχρι μακριά είναι εξαιρετική η όραση. Βλέπουμε ότι έχει προφίλ σαν μονοεστιακός φακός. Ουσιαστικά δεν έχει ιδιαίτερα οπτικά φαινόμενα. Μέχρι σήμερα, εμένα τουλάχιστον, δεν μου έχει παραπονεθεί ασθενής γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το προεγχειρητικό έλεγχο, αυτό που κάνουμε διαφορετικό για τη διόρθωση της πρεσβειοποίησης είναι ότι θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το κυρίαρχο μάτι στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε το micro monovision. Και η γωνία Κ και η γωνία Α στην περίπτωση που έχουμε ένα υπερμετροπικό μάτι για να ξέρουμε πού θα τοποθετήσουμε τον φακό έτσι ώστε να μην έχουμε δυσφωτοψίες. Έχω δανειστεί ένα ερωτηματολόγιο από τον David Chang, ο οποίος τον έχω θεό σχεδόν, και το έχω μεταφράσει και στα ελληνικά. Το δείχνω στους ασθενείς και τους εξηγώ ποιες είναι οι ζώνες που μπορώ να διορθώσω. Είναι το μακριά, το ενδιάμεσα μακριά, η απόσταση ενός χεριού και η απόσταση που διαβάζουμε. Αυτές είναι οι τέσσερις ζώνες, 1, 2, 3, 4 αντίστοιχα. Όταν λοιπόν δίνω το ερωτηματολόγιο στον ασθενή, τον ρωτάω πού κρατάς αυτό που διαβάζεις. Όταν μου πει το κρατάω κοντά, το κρατάω στα 28, 30, 35 εκατοστά, τότε προσανατολίζομαι προς Panoptix. Και σε αυτή την περίπτωση, αν ο ασθενής έχει και την προσωπικότητα που μου κάνει, να μην είναι πολύ αγχώδης και πολύ απαιτητικός, τότε πάω βούρια Panoptix.
Αν ωστόσο ο ασθενής είναι ένας ασθενής που δεν τον πειράζει να κρατάει και λίγο πιο μακριά αυτό που διαβάζει, αλλά είναι και λίγο πιο απαιτητικούλης και δεν θα ανεχόταν και πολύ τις δυσφωτοψίες, σε αυτή την περίπτωση και οδηγεί και νύχτα, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση θα έβαζα βίβητη. Τι κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει λέιζερ? Επειδή όλο ένα και περισσότεροι ασθενείς από αυτοί που γερνάνε έχουν κάνει λέιζερ στο παρελθόν, ξέρουμε ότι αφήνουν υψηλής τάξης εκτροπές στα λέιζερ και επομένως δεν μπορούμε να βάλουμε εύκολα τριπλοαιστιακό φακό. Για τις μυοπικές διορθώσεις κάνει θετικές σφαιρικές εκτροπές και για τις υπερμετροπίες έχουμε αρνητικές σφαιρικές εκτροπές. Άρα, ένας περιθλαστικός φακός σαν τον Panoptix δεν θα ήταν καλή επιλογή στην περίπτωση post-laser. Αλλά post-laser ένας VVT είναι εξαιρετικός. Βέβαια, με άλλες φόρμουλες, όχι τις συνήθεις, με τη βοήθεια, ας πούμε, της Hagi Cell σε συνδυασμό με την Barrett, μπορείς να κάνεις, να διορθώσεις και την πρεσβειοποίηση για τον ασθενή. Απλά υποσημείωση, αυτοί οι ασθενείς είναι πάρα πολύ απαιτητικοί. Αν τους δούμε πάρα πολύ απαιτητικούς, πρέπει να τους λέμε πάντα ότι δεν ξέρουμε αν το διαθλαστικό αποτέλεσμα εν τέλει θα είναι αυτό που θέλουν. Οι φακοί λοιπόν που έχουμε να δώσουμε είναι μονοεστιακοί, η extended focus και η πολυεστιακοί. Ο VVT είναι μια άλλη κατηγορία, μια κατηγορία μόνος του, όπως λένε. Η ιατρική πράξη, η χειρουργική πράξη, αυτά τα συγκέντρωσα κυρίως από τις επιλογές που κάνουμε με τον Γιάννη τον Δατσέρη, στα περιστατικά τα δικά μας. Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα του ασθενούς και, και την προηγούμενη διαθλαστική του κατάσταση προεγχειρητικά, αυτή είναι η επιλογή μας. Αν δηλαδή κάποιος ενδιαφέρεται να ξεκινήσει, αυτό είναι ένας μπούσουλας και αυτό είναι μετά από αρκετή δουλειά τι feedback έχουμε πάρει από τους ασθενείς, γιατί υπάρχει και ερωτηματολόγιο στο μετά. Δεν θα τα αναλύσω πολύ, γιατί δεν έχω άπειρο χρόνο και δεν θέλω να κλέψω και από τον Πέτρο. Θα σας πω απλά μόνο δύο χειρουργικά περιστατικά, γρήγορα, έτσι για να δείτε ποιον θεωρούσα εγώ ιδανικό ασθενή για τον αντίστοιχο φακό. Ο πρώτος ασθενής είναι ένας Κερκυραίος, 53 ετών, ζει μόνιμα στην Κέρκυρα. Ελληνική επαρχία γνωρίζουμε ότι δεν έχει φώτα τη νύχτα, αυτός οδηγεί νύχτα, του αρέσει πολύ να κινείται στην φύση κτλ. Είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας και θέλει να ξεφορτωθεί τα γυαλιά του. Άκρος υπερμέτροπας, συν 4,5. Οπότε φοράει πολύ χοντρό γυαλί και δεν είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα γυαλιά του. Στην περίπτωση αυτή, επειδή είναι στην επαρχία, είπα, λέω, έχει πολύ λίγο φως το βράδυ, ας μην κάνει δυσφωτοψίες κτλ. Είπα, ας βάλω βίβητη, αλλά θα του κάνω micro monovision για να έχει και καλό κοντινό. Έτσι λοιπόν στόχευσα στο dominant, στο κυρίαρχο του μάτι, στο 0 και μάλιστα στο λίγο θετικό, έτσι όπως μου είπε ο Eric Donenfeld που τον ρώτησα, μου λέει πάντα Ράμζα θα στοχεύεις στο λίγο συν και όχι στο λίγο πλην. Εγώ μέχρι τώρα πήγαινα στο πλην, τώρα πήγα στο συν. Και όντως βγήκε ακριβώς εκεί που το ήθελα. Το δεξί του μάτι βγήκε με τροπικό σούπερ, το αριστερό του μάτι στο μείον 0,83 στόχευα, στο μείον 0,87 μου βγήκε. Πρώτη μετεγχειρητική μέρα, γιατί ήθελε να φύγει για Κέρκυρα ο άνθρωπος, ήταν σούπερ ευχαριστημένος. Μου λέει, ήδη εγώ δεν φοράω γυαλιά σε τίποτα. Ίσως να είναι λίγο, θα πάμε μετεγχειρητικά, δηλαδή πρώτη μετεγχειρητική μέρα. Ήταν τρεις ευτυχισμένος, ένας άνθρωπος που ήταν απόλυτα εξαρτημένος με συν 4,5. Και η δεύτερη κυρία και τελευταία είναι μία 70χρονη συμβολιογράφος, φίλη, η οποία δουλεύει ακόμα και όλη της τη ζωή φοράγε πολυεστιακά γυαλιά. Δεν οδηγεί νύχτα. Αυτή τη θεωρώ number one, δηλαδή υπερμέτροπας, δεν οδηγεί νύχτα, διαβάζει κοντά, συμβολιογράφος. Αυτή είναι Panoptix, το γράφει δίπλα στο όνομά της. Έτσι λοιπόν της έβαλα Panoptix και είναι τρισευτυχισμένη. Έχω φάει πάρα πολύ διαφήμιση από τη συγκεκριμένη κυρία. Είναι και πολύ γλυκιά και θετικός άνθρωπος. Και γενικά να ξέρουμε ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Δηλαδή πρέπει να, όταν θέλουμε να κάνουμε ένθεση φακού για διόρθωση πρεσβειοποίησης, πρέπει να περνάμε χρόνο με τον ασθενή, να τον μάθουμε λίγο. Να μάθουμε τα χόμπι του, να μάθουμε τη δουλειά του. Δεν είναι απλά χειρουργό και βγάζω τον καταράκτη. Και παρόλα αυτά μπορεί να έχουμε και κάποιον που να είναι δυσαρεστημένος. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις πάντα. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί, να συνεργαζόμαστε, να του εξηγούμε. Πάντα, επειδή μιλάμε για ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, η διόρθωση της πρεσβειοποίησης δεν είναι απλά αφαιρέσει καταράκτη, είναι να προσπαθείς τον άλλο να τον κάνεις νέο. Και επειδή υπάρχει και η νευροπροσαρμογή,
τους μιλάμε των ασθενών, τους λέμε ότι μπορεί να σου πάρει και 3 μήνες και 6 μήνες και ένα χρόνο ακόμα να προσαρμοστεί στην καινούργια φυσιολογία της όρασης. Σου άλλαξα τα πάντα. Και σίγουρα πρέπει να διαλέγουμε πάντα πολύ σωστά και προσεγμένα τους ασθενείς. Δεν είναι όλοι για όλα. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που θέλεις είναι να έχεις έναν ευχαριστημένο ασθενή. Δεν θέλεις απλά να κάνεις κάτι για να το κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε, Ράμζα. Νομίζω αυτά που είπες στο τέλος είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, η επιλογή του ασθενούς είναι καταρχάς πολύ σημαντική. Το ότι οι πολυαισθητιακοί έχουν βελτιωθεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, δεν έχουν καμιά σχέση με το προ-15ετίας και τους φόβους που είχαμε ότι θα γκρινιάζουν. Εγώ στο σίγουρα πρέπει να πεις ότι ακόμη και ο Vivity μπορεί να έχει κάποια αλλαγή, γιατί είναι μια αλλαγή. Δηλαδή, αλλάζει η διάθλασή του όλη. Δεν βλέπει όπως βλέπει με τα γυαλιά. Όταν ακούει πολυαισθητιακός, νομίζει ότι θα βλέπει όπως με τα γυαλιά του τα πολυαισθητιακά. Πρέπει να καταλάβει ότι μπαίνει σε μια καινούργια κατάσταση. Και πρέπει... Ο πρώτος που έβαλα, ήταν ένας 48χρονος, νομίζω, ο οποίος είχε υπερμετροπία, ο άνθρωπος δυσκολευόταν, ήταν η δουλειά του τέτοια κλπ. Όταν ήρθε μετά από ένα χρόνο να χειρουργήσει τη μάνα του, μου λέει, γιατρέ, να σου πω κάτι για να το ξέρεις. Το ήξερε ότι είναι ο πρώτος σε αυτό το φακό, στο Vivity. Και μου λέει, με πήρε 6 μήνες να είμαι πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι φακοί χρειάζονται γίνεται μια αλλαγή στον εγκέφαλο του ασθενούς. Πρέπει ο ασθενής να προσαρμοστεί σε αυτό. Πάντως, σίγουρα μην τους φοβάστε. Δηλαδή, όταν έχει ο ασθενής τις κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή από τον κερατοειδή μέχρι το βυθό, και είναι σε αυτή την κατηγορία, γιατί μην ξεχνάτε στους περισσότερους που βάζουμε, δεν έχουν κάνει καταράκτη, έτσι. Γιατί περισσότεροι είναι κάτω από τα 70 και πολλοί δεν έχουν καταράκτη, έχουν μια αρχόμενη σκλήνηση. Οπότε, τους δίνει μια πολύ μεγάλη άνεση, ειδικά τους υπερμέτροπες. Οι μύωπες πρέπει να του εξηγήσεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο μύωπας είναι δύσκολος, έχει μάθει να βλέπει πάρα πολύ καλά κοντά. Ισχύει. Και αυτό το πολύ καλά κοντά δεν θα το έχει ποτέ. Δηλαδή, όσο και να είναι και ο πανόπτυξη κλπ, είναι διαφορετικό αυτό το κοντά του. Άρα πρέπει να τον εξηγήσεις πολύ κοντά. Επίσης, αυτή με τα διαθλαστικά. Τα διαθλαστικά πρέπει να του λέτε, γιατί καμιά φορά έρχεται κάποιος 52 χρονών και έχει υπερμετροπία. Και λέει, όχι, εγώ θέλω λέιζερ. Okay. Του λες όμως ότι να ξέρεις ότι μετά από 5, μετά από 8 χρόνια δεν θα μπορείς να βάλεις πολυαισθητιακό φακό. Θα πρέπει μετά να πας σε ένα μονοβίζιον, σε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, και βλέπεις, μόλις τους το πεις αυτό, αμέσως το σκέφτονται. Δηλαδή, πρέπει να έχουν και αυτή τη γνώση ότι μετά δεν θα μπορεί. Οι φακοί βελτιώνονται συνέχεια. Δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση οι φακοί πρώτοι. Έχω ξαναπεί μια φορά, από τους πρώτους φακούς Restore που είχα βάλει, του συν 4, ήρθε μια κυρία από την Αυστραλία και μου λέει, θέλω να βάλω πολυαισθητιακό. Ήταν καθηγήτρια, ήξερε. Εμείς ήταν η πρώτη φακή που βάζαμε, στους άλλους 2004, 2005. Τη βάζουμε φακό, έρχεται την άλλη μέρα, μου λέει, δεν μπορώ να διαβάσω. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Και όταν κάθεται στο γραφείο μου, βλέπω ότι ήταν μια κυρία η οποία είχε ένα ύψος γύρω στο 1,90 και όταν καθόταν στο γραφείο, το γραφείο ήταν εκεί. Δηλαδή, δεν είχε τα 20 εκατοστά που είχε ο φακός για να βλέπεις καλά. Ήταν δίπλα εστιακή τότε και αυτή ήθελε διάμιση ώρα στην ουσία. Δεν έβλεπε, γιατί δεν είχα υπολογίσει όλα αυτά που σήμερα, έχοντας τη γνώση, τα υπολογίζουμε. Έτσι. Θέλει πολλή δουλειά με τον ασθενή για να αποφασίσεις ποια θα είναι η επιλογή. Ούτε ο ένας φακός συμβαίνει, όπως είπες, αυτός και όχι ο άλλος. Και οι δύο είναι στη φαρέτρα μας, τους χρησιμοποιούμε στον κατάλληλο ασθενή. Άρα ούτε πολύ ψηλούς ασθενείς. Τώρα σήμερα έχουμε την ενδιάμεση. Τότε δεν την είχαμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα του λες ότι τα 60 εκατοστά θα είναι οκ. Okay. Τότε δεν υπήρχε, ήταν διπλαισθητιακή. Δηλαδή, πρώτη ριστόρη ήταν διπλαισθητιακή. Πέτρο, θα μας πεις και εσύ την εμπειρία σου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε το ΟΜΑ, τον κύριο Δατσέρη και την Alcon για αυτό το συμπόσιο. Νομίζω ότι αυτά που υπόθεσαν τώρα τελευταία είναι τα καλύτερα. Δηλαδή, το να πούμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα δεν λέει τίποτε. Η εμπειρία και της Ράμζας και του Κώστα του Μόσκου είναι σημαντική στους πολυαισθητιακούς. Εγώ
ασχολούμαι με τους πολυεστιακούς από τότε που κουβαλούσα την τσάντα του αφεντικού μου, του Κοσάλταν, στην Αγγλία το 1991-1992 και έβαζε αυτούς ο Τζον Μπόλτζερ και η Άννα Σίγουρτ, έβαζε κάτι Άιολαμπ διπλοεστιακούς της πυρκαγιάς και τότε έκανε τις πρώτες μελέτες. Δηλαδή 30 χρόνια τώρα είχα δει όλη την εξέλιξη και τα καλά τους και τα κακά τους. Αυτό που βλέπω πάντα είναι ότι υπάρχει από τη μεριά των συναδέλφων, όχι τόσο του κοινού, δηλαδή των ασθενών, όσο των συναδέλφων, υπάρχει πάντα ένα σκεπτικισμός στο θέμα των πολυεστιακών φακών. Δεν ξέρω εδώ πέρα μέσα πόσοι συνάδελφοι βάζουν πολυεστιακούς φακούς. Θα θέλατε να σηκώσετε το χέρι σας να δούμε πόσοι βάζουν. Πάντα τα ίδια γνωστά χέρια. Πάντα τα ίδια γνωστά χέρια, δηλαδή ένα 5 με 10%. Πόσοι θα θέλανε να βάλουν πολυεστιακούς φακούς, πόσοι από αυτή τη συζήτηση, από τέτοιες συζητήσεις, θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν στο μέλλον με τους πολυεστιακούς φακούς. Θα θέλετε να σηκώσετε τα χέρια σας. Λίγο περισσότεροι. Βλέπεις, αλλά πάντα υπάρχει ένα σκεπτικισμός πάντα. Πάντα υπάρχει ένα σκεπτικισμός. Υπάρχει μια αναστολή σε αυτό το κομμάτι. Ναι, δηλαδή, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είπε η Ράμσα, θα πω και εγώ τα τεχνικά και το φως και πώς το τεντώνει και το κάνει. Αλλά πάλι, ναι, αλλά όχι. Μονοβίζον. Το παλιό, καλό, μονοβίζον. Αυτό θα είναι πάντα η ιστορία. Και, όχι πάντα χωρίς βάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως έχω πει σε προηγούμενο συνέδριο εδώ του ΟΜΑ πριν από μερικά χρόνια, πριν βγει ο Vivity, έλεγα, τότε που ο Panoptics, όχι ο Panoptics, ο Ριστόρ, ήταν και μέσα στο, πώς το λένε, ο ΕΟΠΗ, το ΙΚΑ, το δημόσιο τους έβαζε, είχα βάλει πάνω από 2.500 κομμάτια Ριστόρ και τα λοιπά, γιατί τότε τους πλήρωνε το κράτος, εν πάση περιπτώσει, και είχαμε μεγάλη άνεση, δηλαδή από το 2006-2007 μέχρι που κόπηκε με την κρίση, είχαμε βάλει πάρα πολλούς φακούς. Και όπως είχα πει, δεν θυμάμαι τις επιτυχίες μου, δηλαδή δεν είχα επιπλοκές χειρουργικές, αλλά δεν θυμάμαι τους ευχαριστημένους ασθενείς μου. Θυμάμαι όμως έναν τους δυσαρεστημένους, δηλαδή το τι σταύρωμα έφαγες από αυτούς που για λόγους... Ξέρεις, είναι άδικο να τους λες είναι τρελοί, είναι μυστήριοι, δεν το κάνουν, αλλά αυτοί οι οποίοι πραγματικά με τρυπήσανε, με σταυρώσανε με τα αποτελέσματα, γιατί θα το ξεκαθαρίσουμε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος, δεν είναι engineered για την πολυεστιακότητα. Δηλαδή, ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος για να βλέπει μία εικόνα, ένα είδωλο. Δεν είναι φτιαγμένος για να βλέπει πολλά είδωλα. Είναι αυτό το neural adaptation, η νευροπροσαρμογή που είπε η Ράμσα. Δηλαδή, είναι κάτι που το μαθαίνεις. Και όντως και αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή, ότι είναι άλλοι που τους βλέπεις με τα μούτρα κάτω για 2-3 μήνες και στο εξάμηνο, στο χρόνο σου λένε. Τώρα είμαι ευχαριστημένος. Και λες, τι έγινε, τι έπαθες, ας πούμε, και είσαι ευχαριστημένος. Κάνει ένα κλικ μετά από καιρό. Και αυτά όλα πρέπει να τα λέμε και προεγχειρητικά, βέβαια. Λοιπόν, να μην πούμε τα ίδια πράγματα, ότι ο καταράκτης πλέον είναι και διαθλαστική χειρουργική, ότι οι ασθενείς πλέον ζητάνε. Δηλαδή, πριν 3-4 χρόνια, σχεδόν έπρεπε να τους το πουλήσεις τον πολυεστιακό φακό. Δηλαδή, να τους πεις, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η τεχνολογία. Αν σε ενδιαφέρει, υπάρχει και αυτό το πράγμα. Τους το πουλούσες. Τώρα πια δεν τους το πουλάς. Κυριολεκτικά έρχονται να αγοράσουν. Δηλαδή, ακόμα και ασθενείς που πραγματικά, και εφόσον είμαι ιδιώτης γιατρός και το πενιντάρικο έχει σημασία για αυτούς, δηλαδή σου λένε κάνε μου και 50 και 100 ευρώ, πώς το λένε, έκπτωση, βοήθησέ με γιατί δεν μπορώ. Ακόμα και αυτοί οι πιο πιεσμένοι οικονομικά ασθενείς είναι πλέον πληροφορημένοι και σε ρωτάνε. Τι θα γίνει με την κοντινή μου όραση. Δηλαδή, έχει αλλάξει πολύ στο κοινό η νοοτροπία και ζητάνε πλέον τη διόρθωση της πρεσβειοποίησης τους. Το ζητάνε αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως, όπως λέω, στους συναδέλφους αυτό το πράγμα παραμένει ακόμα ένα φρενάρισμα. Για λόγους όχι τόσο λογικούς, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, διαθλαστική χειρουργική, όπως είπαμε και το αυτό, ή τους πολυεστιακούς τους χαίρομαι εδώ και 20-30 χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών, ιδιαίτερα αν, όπως είπε η Ράμσα, τους διαλέξεις, δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα, αν τους διαλέξεις και τους πληροφορήσεις, θυμάμαι κάτι που έλεγε ο συγχωρεμένος ο φίλος μου, ο Γρηγόρης ο Γεωργαρίου, και το λέω πάντα κάθε φορά, ό,τι πεις στον ασθενή προεγχειρητικά είναι ενημέρωση.
ενημερώθηκε. Ό,τι του πεις μετεγχειρητικά είναι επιπλοκή. Αν τους πεις δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θα βλέπεις με τους τριπλοϊστιακούς, θα βλέπεις για αρκετούς μήνες αυτά τα πράγματα το βράδυ. Και μετά θα στρώσει, θα συνηθίσεις. Το ξέρεις, σου λέει, ναι γιατρέ, έτσι είναι όπως μου το είπες. Αν δεν του το έχεις πει, θα σε κυνηγάει μια ζωή, γιατί αυτό κάτι σημαίνει, κάποια επιπλοκή έχει γίνει. Όλη επιλογή ασθενούς με βάση τα ψυχογραφικά του χαρακτηριστικά, αλλά και μεγάλη ενημέρωση. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές μελέτες, εδώ είναι μία του Άλιο, η οποία έβαλε πολλά papers κάτω, τα ανέλησε και έβγαλε ότι το 93,8% των ασθενών με πολυαισθητικούς φακούς, και είναι μία μελέτη του 17, προ δηλαδή ίντοφακούς, είναι ευχαριστημένοι. Δηλώνουν στα ερωτηματολόγια, τα Αμερικάνικα, τα βέβαια ευχαριστημένοι. 1,7% είναι πραγματικά δυσαρεστημένοι με αυτό το πράγμα. 82,2% θα ξαναέβαζε τους ίδιους φακούς, 3,7% δεν θα έβαζε και ένα 14% δεν είναι σίγουρη τι θα έκανε στο τέλος. Και βέβαια τα πράγματα που είναι η διαφορά κάνει ο αστιγματισμός και το σφαίρωμα, δηλαδή διαθλαστικά να πέσουμε στη βιομετρία μας και στο χειρουργείο μας καλά, και όλα αυτά περί της βραδινής όρασης και φυσικά όλα αυτά τα περί προσωπικότητας. Και βέβαια έχουμε, όπως είπαμε και πριν, πέρα από τους καταρακτικούς, έχουμε και τους πρεσβύοπες. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι τα 70 πλέον και κινητά και τάμπλετ και κομπιούτερ και όλα, και αυτοί θέλουν να βλέπουν καλά. Άρα είναι δύο μεγάλες κατηγορίες οι οποίες κάνουν και overlap, η καταρακτική με τους πρεσβύοπες, αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο πουλ ασθενών. Τώρα πια δεν μιλάμε, λέει, για πρεσβυοπία, μιλάμε για σύνδρομο δυσλειτουργικού φακού, δηλαδή ένα continuum, μία συνέχεια που ξεκινάει από τα 45 και πάει στα 70, που ξεκινάει με πρεσβυοπία, με αλλαγή των high order aberration και καταλήγει σε καταράκτη. Αυτό το continuum όλο λέγεται σύνδρομο δυσλειτουργικού φακού, όπως αρέσει στους Αμερικάνους να βγάζουν τέτοια ονόματα, και είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε, έχουμε δει και πολλές προσπάθειες και στη διαθλαστική χειρουργική, πολυαισθητιακό ablation και πάνω στον κερατοειδή, και κάθε εταιρεία βγάζει και το δικό. Τα έχω δοκιμάσει και εγώ, τίποτε. Κατά τη γνώμη μου δεν λειτουργεί τίποτε. Ας μου πει κάποιος συνάδελφος κάτι άλλο, αλλά στον κερατοειδή δεν μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Για μένα είναι στο φακό που θα γίνει η διόρθωση. Μέχρι να βγει ο τέλειος φακός, ο φακός που είναι μαλακός, ο οποίος υπακούει στην ζήνιο ζώνη, που αλλάζει το πάχος του φακού και φέρεται σαν φυσιολογικός. Μέχρι τότε έχουμε τους φακούς που έχουμε, που ομολογουμένως τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν τεράστια βελτίωση. Πριν 20 χρόνια, πριν 25 χρόνια ή πριν 20... Όταν βγήκαν οι πρώτοι φακοί, οι πολυαισθητιακοί, τρομάξαμε να ξαναθυμηθούμε και να μάθουμε τι είναι η περιθλαστική και η διαθλαστική. Μετά ρωτούσαμε τι είναι τα apodize και τα non-apodize. Ήταν απλά τα πράγματα πάντως. Τώρα, ξαφνικά, κάθε εταιρεία βγάζει τους δικούς της φακούς. Έχουμε τα diffractive, τα refractive, τα refractive που είναι και asymmetrical, τα spherical aberration, έχουμε τα small aperture, έχουμε τους φακούς αυτούς που μακραίνουν το wavefront, το τεντώνουν, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε και άλλους με τα high sphere optics. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολύ οπτική. Κάθε εταιρεία σου λέει το δικό της υπέρ και κατά, και ο γιατρός καλείται πάλι να αποφασίσει με αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, όταν μιλάμε σε συναδέλφους, όπως είμαστε τώρα εδώ μεταξύ μας, πάντα στο μεταξύ των οφθαλμιάτρων, το μεγαλύτερο αυτό σκάλωμα που έχουν είναι, τα βλέπετε, είναι το 52% είναι για την ποιότητα της οράσεως, ειδικά της βραδινής οράσεως. Και βέβαια, κάτω που δεν το έχουμε υπογραμμισμένο, είναι και το θέμα της τιμής βέβαια. Αλλά βασικά είναι η μείωση της βραδινής όρασης που είναι το κύριο πρόβλημα μεταξύ των Ευρωπαίων συναδέλφων. Να τα προχωρήσω αυτά. Τρεις κατηγορίες είναι η Enhanced Monofocal, η EDOF και η Trifocal. Λίγο για τους, τώρα για τους EDOF. Νομίζω το 16 ή το 17 πρώτη νομίζω η JJ έβγαλε EDOF, αλλά έγινε πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν ο παλιός διπλοεστιακός με τα κυκλάκια, το οποίο κάπως το αλλάξαν και είναι EDOF. Δεν είναι, όπως είπε και ο Άλιος σε μια ωραία ομιλία που έκανε εδώ πέρα στην Εδωφακών, όλοι οι EDOF δεν είναι EDOF. Δηλαδή, όπου υπάρχει διαθλαστικό ή περιθλαστικό, περιθλαστική πολυαισθητιακότητα, τεχνολογία με κυκλάκια,
δεν μπορεί να θεωρηθεί ίντοφ αυτό το πράγμα. Άρα θέλει και λίγο προσοχή το τι ακριβώς είναι ίντοφ και τι σημαίνει αυτό το extended depth of focus και πώς το πετυχαίνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και όπως είπε η Ράμσα, τριπλοεστιακούς, αν κάποιος θέλει πραγματικά να διαβάσει στους 30-35 πόντους, και είναι και κοντός όπως μάθαμε από τον κύριο Μόσχου, και ίντοφ για κάποιον ο οποίος είναι πιο πολύ του κομπιούτερ και πιο πολύ της βραδινής οράσεως. Αυτά τα ανέφερε και η Άνταφ. Όπως είπα, νομίζω ότι για μένα, το λέω και παρακάτω, η ίντοφ είναι αυτό που θα έβαζα στα μάτια μου. Δηλαδή, πρώτη φορά που είπα ότι ναι, αν πάθω καταράκτη αύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, θα πάω στη Ράμζα να μου βάλει τους Vivity, τους φακούς. Μέχρι πέρσι, πρόπερσι, ακόμα και με τους Panoptics, ήμουν σφιγμένος. Δηλαδή, έλεγα, δεν είμαι σίγουρος αν θα ήθελα αυτούς τους φακούς. Πρώτη φορά που πραγματικά έγινε και μέσα μου αυτή η μετατροπή, γιατί και ο γιατρός για να προτείνει κάτι πρέπει να το πιστεύει πάρα πολύ και να πούμε ότι πραγματικά αυτή είναι πολύ καλή φακή. Βέβαια, πάλι δεν νομίζω ότι είναι ο τέλειος φακός. Ο τέλειος φακός είναι κάτι, μια ουτοπία που την ψάχνουμε όλοι και εμείς και η βιομηχανία. Η Alcon είναι από το 2005, όπως τα είπαμε, μια σειρά με μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα είπε και η Ράμσα για το Vivity. Ουσιαστικά έχουν μια πατενταρισμένη τεχνολογία που αλλάζει την πρόστια επιφάνεια, κάνει αυτά τα πλατό και αυτές τις κούρμπες και το καθυστερεί το wavefront και το τεντώνει. Και το φτάνει στους 50 πόντους. Από μακριά, αλλά ένα σημείο. Δεν έχει πολλά, δεν έχει κυκλάκια, δεν έχει πολλά είδωλα το ένα να πέφτει πάνω στο άλλο. Είναι το ίδιο και το φέρνει μέχρι εδώ. Αν σου αρέσει. Βέβαια η εταιρεία δεν το προτείνει, αλλά εγώ το έχω δει, δεν ξέρω τι λένε και οι συνάδελφοι, σχεδόν τυχαία από εκτροπές της βιομετρίας μου, ότι και με ελάχιστο πλήν στο ένα μάτι, δηλαδή με ένα πλήν μισό, γιατί ο Vivity δίνει περίπου συν 1,5. Τώρα το συν 1,5 είναι μέχρι εδώ να βλέπεις καλά. Με ένα πλήν μισό στο ένα μάτι σε πάει στο συν 2. Οπότε στο συν 2 και ειδικά με καλό φως, δηλαδή είδα ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι πάρα πολύ καλή και η κοντινή όραση. Να τα προχωρήσω αυτά γιατί έχει τελειώσει και ο χρόνος μου. Και να πω μόνο ότι εγώ δεν έχω βάλει Vivity σε 28 ασθενείς, 55 μάτια, σε έναν έβαλα σε ένα μάτι μόνο, η πιο πολύ καταρακτική, και έχω τολμήσει και έχω βάλει και σε τρεις μετά από λέιζερ. Έχω βάλει τρεις μετά από λέιζερ. Τώρα τελευταία ελπίζω να αυτό το pool να το μεγαλώσω λίγο ακόμα. Έχω αρχίσει και δεν φοβάμαι να βάλω. Δηλαδή οι τρεις πρώτες που έχω βάλει μετά από διαθλαστική ή χειρουργική δεν είναι κακά τα αποτελέσματα, είναι καλά. Πάλι όμως και πάλι με συζήτηση και επιλογή ασθενούς. Είχαμε καλές διαθλάσεις, όλοι πήγανε καλά. Οι περισσότεροι βλέπουν καλά και κοντά ή καλούτσικα κοντά. Δηλαδή νομίζω αυτό το micro monovision, το πλην μισό, πλην 0,75, παρότι δεν το προτείνει η εταιρεία, εγώ θα το έχω στο μυαλό μου να το κάνω. Και κανένας δεν μου παραπονέθηκε για το βράδυ. Δηλαδή η συμπεριφορά του φακού αυτού είναι σχεδόν σαν το Acrisoft του κανονικού. Μία κυρία μόνο μου γκρινιάζει για το κοντά. Είναι σχετικά κοντή, είναι γύρω στα 58-59, είχε συν 3,5 υπερμετροπία, ήταν διαθλαστικό. Δεν μπορεί να διαβάσει. Βλέπει το κομπί, δεν διαβάζει και εκεί λίγο μου ζήτησε γυαλιά και μου γκρινιάζει λίγο. Λοιπόν, όλα σας λέω γενικώς είμαι ευχαριστημένος, είναι κάτι που θα το πρότεινα. Άρα πιστεύω ότι η ίντοφ είναι για μένα το μέλλον. Αυτή τη στιγμή το λέω με τα λόγου τιμής, δηλαδή όχι επειδή είναι το διαθελαστικό, είναι το τραπέζι της Alcon, ότι πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός φακός, ο οποίος μπορείτε να τον εμπιστευτείτε και να μην το φοβάστε, γιατί ξέρω ότι το φοβάστε. Με έχει σώσει από πολύ κλάμα, πολύ πίκρα, πολύ τρύπημα, ας πούμε, που ακόμα και με τον Panoptic και με τους άλλους είχαμε τέτοια περιστατικά. Και βέβαια ακόμα η προεγχειρητική συζήτηση είναι πολύ σημαντική, όπως και η προσεκτική επιλογή των ασθενών. Ό,τι τους λες από πριν, και εγώ πάντα δίνω όλη την εικόνα, έστω και αν είναι και λίγο αυστηρή η εικόνα μου. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Πέτρο. Αυτό που είπε τελευταία, να πιαστώ από αυτό που είπε τελευταία ο Πέτρος, η ενημέρωση, γιατί είδα πολύ λίγοι βάζουν πολυεστιακούς φακούς, θα σας πω ένα περιστατικό πρόσφατο.
Έρχεται ένας ασθενής ένα βράδυ, τον είχα χειρουργήσει πριν από μία εβδομάδα. Έρχεται μέσα, ακούω στο σαλόνι ότι είναι εκνευρισμένος. Είναι 68 χρονών και έρχεται μέσα και λέει, γιατρέ, λέει, δεν βλέπω κοντά. Με χειρούργησε, αλλά δεν βλέπω κοντά. Μα λέω, σε βάλαμε ένα μονοστιακό φακό, αυτά που σου είπαμε, σε βάλαμε ένα μονοστιακό φακό για να βλέπεις μακριά. Δεν συζητήσαμε για το τι είχε γίνει. Αυτός ο ασθενής, όταν ήμασταν με τον Πέτρο στην Αμερική τώρα, πήγε στο ιατρείο, εξετάστηκε, έκανε όλες τις εξετάσεις, είχε όλες τις προϋποθέσεις, αλλά δεν του μίλησαν οι γιατροί που τον εξέτασαν για πολυαισθητιακούς φακούς. Δηλαδή, τον ασθενή θα πρέπει να τον ενημερώνετε ότι υπάρχει αυτή η επιλογή. Εφόσον τον έχετε κάνει προχειρητικό έλεγχο και έχει τις επιλογές αυτές, θα πρέπει να του λέτε ότι ξέρετε, έχετε αυτή την επιλογή. Το συνηθισμένο είναι να βάλετε ένα μονοαισθητιακό και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Ρωτάνε πιο πολύ. Και αυτός ήταν μηχανικός αυτοκινήτων, δηλαδή δεν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Και ξέρετε, με κατηγόρησε και μου είπε, γιατρέ, δεν μου το προτείνατε. Δεν μου το προτείνατε. Γιατί δεν μου το προτείνατε. Εγώ, λέει, δεν είχα πρόβλημα οικονομικό, μπορούσα να το πληρώσω. Δεν μου το προτείνατε όμως εσείς και βρέθηκα παγωμένος. Και ήδη είχε διαβάσει, δηλαδή για να δείτε πόσο ενημερωμένοι είναι οι ασθενείς, και μου λέει να μου βάλεις το άλλο μάτι και τώρα μετά τις γιορτές, να μου βάλεις, με λέει, πολυαισθητιακό στο άλλο μάτι. Και τον έχω προγραμματίσει να τον βάλω πανόπτυξη στο άλλο μάτι. Δηλαδή, ναι, μια χαρά. Τι θα του βάλεις στο άλλο μάτι, Κώστα? Τι? Τι φακό θα του βάλεις? Πανόπτυξη θα του βάλω. Πανόπτυξη, γιατί ο Βίβητη μόνος του στο ένα δεν αποδίδει. Δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ μικρή η κοντινή όραση που του δίνει. Μόνο αν τον βγάλεις τυχαία μείον. Δηλαδή, χθες χειρούργησα το δεύτερο μάτι από έναν συνάδελφο, τον οποίο τον είχα ειδικευόμενο οφθαλμίατρο, έγινε ακτινολόγος τελικά. Κάπου το έχασε το. Τρομερά αγχώδης. Δεν ήθελα να τον μπλέξω με τους πανόπτικους, γιατί ήθελα να βλέπει τις οθόνες κλπ. Αλλά δεν ήθελα να τον μπλέξω. Και του είπα, μη βάζεις μόνο εστιακό, βάλε έναν Βίβητη. Βάλαμε τον πρώτο Βίβητη, βγήκε και πλήρη 0,75. Λοιπόν, με λέει, έχω τρελαθεί. Ήταν 3,5 βαθμούς υπερμέτωπας. Μου λέει, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τόσο καλά κοντά. Δηλαδή, το μακριά το συγχωρούσε. Πάντως, με το Vivity, αν στον non-dominant το αφήσει και μέχρι 0,80-0,85, είναι τέλεια. Το για ξέρω, γιατί τους περισσότερους η εταιρεία και εγώ δεν τους στόχευα να βγαίνουν μύωπες. Τους στόχευα να βγαίνουν μέτροπες και ό,τι δουλεύει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εγώ τους λέω ότι το 80% της δουλειάς σου να κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει αν πάρεις να πάρεις να διαβάσεις ένα βιβλίο 2 ώρες, πάρε και βάλε ένα συν ένα. Οκ, okay, θα το διαβάσεις. Δηλαδή. Να μην υποσχεθείς ότι θα βλέπουν κοντά σε αυτή την απόσταση. Ακριβώς. Δηλαδή, τα κινητά, τα τάμπλετ κλπ. Αν δείτε τις αναβαθμίσεις που έκανε η Apple τελευταία, τα γράμματα τα έκανε μεγάλα και πιο σκούρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει όμως να γίνεται συζήτηση. Δηλαδή, για μένα, αυτό ήταν ένα μάθημα μετά από τόσα χρόνια. Γιατί δεν το είπαμε και στο μικρό γιατρό έγινε μάθημα, αλλά και σε μένα. Ο ασθενής ήρθε και μου είπε, μην το θεωρείτε δηλαδή δεδομένο ότι όταν έρχεται κάποιος να κάνει καταράκτη, ότι πρέπει να του βάλετε μόνο εστιακό. Συζητήστε το μαζί του και πείτε του τα υπέρ και τα κατά και αφήστε του να αποφασίσει. Δηλαδή, προχωράμε, Κώστα. Είναι σημαντικό, ναι, ναι. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τη Σωτηρία. Σωτηρία, καλημέρα. Μας ακούει, κυρία Παλιούρα. Ναι, ναι, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να κάνω λίγο σε την οθόνη μου. Ωραία. Ελπίζω να βλέπετε τα slides. Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή κάποια πράγματα, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και το ΟΜΑ και το Ελληνικό Κολέγιο Οφθαλμολογίας και την ΑΛΚΟΝ για να μιλήσω για τη διαπλαστική επέμβαση αντικατάστασης φακού. Έχει γίνει ήδη μια πολύ ωραία συζήτηση και επειδή κάποια πράγματα έχουν ήδη υποθεί και για να μην κουράζουμε, θα ήθελα να σταθώ σε 2 σημεία αρχικά και στη συνέχεια να συνεχίσουμε στην υπόλοιπη ομιλία. Το ένα είναι αυτό που είπε ο Πέτρος σχετικά με το ποιος φακός είναι ίντοφ και ποιος δεν είναι. Να πούμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να πάρει ένας φακός την ένδειξη ίντοφ από το FDA, σε αντίθεση με εκτός ΗΠΑ, όπου, όπως είπε και ο Πέτρος, υπάρχουν κάποιοι φακοί που λέγονται ίντοφ επειδή έχουν μερικούς δακτυλίους, χωρίς απαραίτητα να είναι ίντοφ. Το ένα κομμάτι είναι αυτό σημαντικό.
Και το δεύτερο είναι ότι, όπως ήδη είπε και ο κύριος Μόσχο, οφείλουμε να συζητάμε αυτούς τους φακούς με όλους τους ασθενείς μας. Εκτός αν είναι κάποιος πολύ μεγάλος ηλικία ασθενής με ένα πολύ όριμο καταράκτη, που ξέρουμε ότι μάλλον έτσι κι αλλιώς έχει συνηθίσει να έχει προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση, οπότε ένας μονοεστιακός φακός ήταν καλός. Ο τρόπος που το συζητάω εγώ με τους ασθενείς μου είναι ότι τους λέω ότι υπάρχει ο μονοεστιακός φακός που είχαμε πάντα, όπου έχει ένα σημείο εστίασης, είτε αυτό θα επιλέξουμε μαζί, αν θα είναι κοντά ή αν θα είναι μακριά, και θα φοράτε γυαλιά για την άλλη απόσταση. Και υπάρχουν και φακοί νέας τεχνολογίας. Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, Advanced Technology IOS λέγονται στην Αμερική. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας όρος που βοηθάει και τους ασθενείς να καταλάβουν ότι αυτοί οι φακοί θα έχουν και μεγαλύτερο κόστος, ακριβώς επειδή είναι νέας τεχνολογίας. Και τους λέω ότι υπάρχει ο τρίπλο εστιακός φακός, που θα δώσει όραση για μακριά, ενδιάμεσα και κοντά, αλλά κανείς πληρώνει ένα τίμημα για το κοντά, και το τίμημα αυτό μπορεί να είναι κάποια οπτικά φαινόμενα το βράδυ, στα οποία αν είστε χαλαρή προσωπικότητα, χαλαρός σαν άνθρωπος, θα προσαρμοστείτε και θα σας αρέσουν πολύ. Αν δεν είστε όμως, υπάρχει και φακός που σας δίνει καλή όραση για μακριά και ενδιάμεσα, και θα χρειάζεστε γυαλιά για πολύ κοντινή απόσταση. Και τους δείχνω ποια θα είναι αυτή η απόσταση, περίπου στα 30-40 εκατοστά. Οπότε εξαρτάται από τις δραστηριότητές σας. Αν χρησιμοποιείτε iPad ή μεγαλώνετε λίγο τα γράμματα στο κινητό σας, δεν θα χρειαστείτε την κοντινή απόσταση. Και όταν τη χρειαστείτε, μπορεί να χρησιμοποιήσετε ένα συνένα, όπως είπε και ο κύριος Μόσχο. Και έχω εκπλαγεί το πόσους ασθενείς έχω που επιλέγουν τον ίντο φακό, τον DVD, με τον οποίο έχω πολύ καλά αποτελέσματα. Τον έχω θέσει σε περίπου 65 μάτια μέχρι τώρα και δεν έχω κανένα παράπονο μέχρι τώρα. Και έχω και ασθενείς που βλέπουν πολύ καλά για κοντά, παρόλο που δεν έχω κάνει και το Micro Monovision. Θα σας δείξω και έναν σε αυτή την παρουσίαση. Αλλά πάντα κάνω under promise. Δηλαδή, τους λέω ότι δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα βλέπετε καλά και κοντά, αν και κάποιοι βλέπουν. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Ο φακός δεν το υπόσχεται αυτό. Θα χρειαστείτε ένα γυαλάκι για κοντά, αν θέλετε να δείτε τα πολύ ψηλά γράμματα σε κοντινή απόσταση. Αλλά στις υπόλοιπες αποστάσεις θα είστε απόλυτα λειτουργικός. Οπότε, με αυτή την εισαγωγή, να μιλήσουμε για τη διαγνωστική επέμβαση αντικατάστασης φακού. Πολλά πράγματα τα έχετε ήδη ακούσει. Okay. Δεν μπορώ να προχωρήσω τα slide μου, οπότε θα κάνω stop share ξανά. Συγγνώμη γι' αυτό. Και θα προσπαθήσω να κάνω share το PowerPoint τώρα. Ωραία. Λοιπόν, διαφλαστική επέμβαση αντικατάστασης φακού. Μιλάμε για την αντικατάσταση του καθαρού φακού του ματιού, χωρίς δηλαδή να είναι όριμος καταράκτης, ίσως να έχουμε μια αρχόμενη σκλήνηση που βλέπουμε σε όλους άνω των 50, με έναν ενδοφακό με στόχο την διόρθωση του διαφλαστικού σφάλματος. Και όπως ήδη είπαμε, έχουμε πολλούς φακούς στη παρέτρα μας πια, πέρα από τους μονοεστιακούς. Έχουμε περιφλαστικούς, πολυεστιακούς, τριπλοεστιακούς φακούς και έχουμε και περιφλαστικούς και μη περιφλαστικούς, όπως είναι ο Vivid που έχει άλλη τεχνολογία, ιντοφακούς. Πόσο στοχή είναι αυτή η επέμβαση? Ανάμεσα σε 211 διαφλαστικούς χειρουργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, περίπου το 90% είπαν ότι κάνουν την επέμβαση στους ασθενείς τους. Το 1/3 την έχει συστήσει σε μέλη της οικογένειάς του, ενώ το 1/5 έχουν υποστεί την επέμβαση οι ίδιοι οφθαλμίατροι. Οπότε είναι μια πολύ κοινή επέμβαση, την οποία καλό είναι να μην την φοβόμαστε. Ποιες είναι οι ενδείξεις? Η βασικότερη ένδειξη είναι η δεύτερη, γιατί αυτούς τους ασθενείς βλέπουμε και πιο συχνά στο γιατρείο μας. Είναι οι ασθενείς με πρεσβυοπία που έχουν έναν καθαρό φακό και μια φυσιολογική ανατομία του ματιού και την επιθυμία να απαλλαγούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τα γυαλιά τους. Φυσικά υπάρχει και η πρώτη ένδειξη, δηλαδή ασθενείς με υψηλά διαφλαστικά σφάλματα, είτε είναι μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμός, που έχουν ένα καθαρό φακό και αντένδειξη για διαφλαστική επέμβαση στον κερατοειδή ή την ένθεση φαγικού ενδοφακού, όπως είναι υψηλή μοιοπία στην πρώτη περίπτωση, υψηλή υπερμέτροπε στη δεύτερη. Και φυσικά μπορεί να έχουμε και ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω σενάριων. Ποιες είναι οι αντενδείξεις? Όπως ακούσατε, οποιαδήποτε παθολογία του οφθαλμού μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της όρασης μεταχειρητικά ή αν υπάρχει υψηλό ρίσκο για διαχειρητική-μεταχειρητική επιπλοκή. Μεταχειρητικά μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της όρασης κάποια νόσος οφθαλμικής επιφάνειας. Ειδικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους τριπλοεστιακούς φακούς. Για τον Vivid, να πω την αλήθεια, εγώ ανέχομαι την ξηροφθαλμία που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 50, την κλασική δηλαδή βλεφαρίτιδα. Δεν θεωρώ ότι είναι αντένδειξη για το συγκεκριμένο φακό και οι ασθενείς έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε, νόσο στην οχροακυλίδα αναφέρθηκε και πριν, και υψηλού ρίσκου ασθενείς αν πρόκειται να τους χειρουργήσουμε σε νεαρές ηλικίες, όπως είναι μία με προχωρημένη περιφερική εκφύλιση λάτης.
προαναφέρθηκε ότι πρέπει να επιλέξουμε το σωστό ασθενή για τον σωστό φακό, το σωστό φακό για τον σωστό ασθενή. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγια. Για τον DVD δεν χρησιμοποιώ πια ερωτηματολόγια. Κάνω την συζήτηση αυτή που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου, η οποία μου παίρνει 3 λεπτά στην κυριολεξία. Και αν όμως σκέφτομαι για πανόπτυξη, τότε πάντα χρησιμοποιώ ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να έχει μια, νομίζω, καταλαβαίνει και καλύτερα ο ασθενής τι μπορεί να περιμένει μετά την ένταση αυτού του φακού όσον αφορά την πιθανή μείωση στο contrast sensitivity ή τα πιθανά θέματα το βράδυ. Οπότε, αν σκέφτομαι για το πυλογιστιακό, πάντα δίνω ερωτηματολόγιο. Αν κατευθυνόμαστε ήδη για έξιντο φακό, μη περιπλαστική τεχνολογία, εκεί δεν δίνω ερωτηματολόγιο. Αποφεύγουμε τους τελειομανείς γενικά για τους τριπλοαισθητικούς. Θεωρώ ότι δεν είναι αντένδειξη για τον DVT οι τελειομανείς ασθενείς. Τον έχω ενθέσει σε αρκετούς και μύωπες και είναι αρκετά και είναι πολύ ευχαριστημένοι. Και μηχανικούς, για παράδειγμα, που είναι πιο απαιτητικοί σαν προσωπικότητες. Για τους τριπλοαισθητικούς αναφέρθηκε ότι πρέπει να περάσουμε χρόνο με τον ασθενή, να καταλάβουμε τι ακριβώς, ποιες είναι οι δραστηριότητες, τον οδηγεί το βράδυ, αν χειρίζεται υπολογιστή, αν διαβάζει πολύ για κοντά ή αν είναι χρήστης iPad, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι σε μια πιο μακρινή απόσταση. Όλα αυτά για να δούμε τι φακό θα επιλέξουμε και φυσικά να αποφύγουμε ασθενείς που μπορεί να έχουμε διαχειρητικές ή μεταχειρητικές επιπλοκές. Όσο περισσότερη ώρα περάσουμε προεχειρητικά, τόσο λιγότερο χρόνο και πόνο θα ξοδέψουμε μεταχειρητικά. Κάνουμε under-promise και over-deliver. Υποσχόμαστε λιγότερα και τελικά ο ασθενής καταλήγει να είναι πιο ευχαριστημένος από το φακό που έχει βάλει. Νομίζω τα περισσότερα ήδη έχουν από τα υπόλοιπα προαναφερθεί, οπότε θα προχωρήσω για το χρόνο. Είπαμε ότι η τριπλοαισθητική και η ντοφακή είναι κατάλληλη για τους εμέτροπες με πρεσβειοπία, όπως επίσης και για τους υπερμέτροπες. Όταν υπάρχει αστιγματισμός πάνω από 0,75, βάζουμε το ρικό. Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι για τις υψηλές ή πολύ χαμηλές διοπτρίες, όλη αυτή η φακή δεν είναι διαθέσιμη, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους χαμηλούς μύωπες, όπως είπε και ο κύριος Μόσχο, αυτοί που είναι κοντά στο μείον 2, είναι μια πολύ καλή λειτουργική κοντινή όραση. Και κανένας από αυτούς τους φακούς ίσως να μην τους αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους. Οπότε εκεί έχω μια πολύ μεγάλη συζήτηση με αυτούς τους ασθενείς όσον αφορά στο τι φακό τελικά θα επιλέξουμε και αν θα είναι ένας φακός νέας τεχνολογίας ή αν θα είναι ένας μονοαισθητικός με μονοβίζιον ή αν θα θέλουν να διατηρήσουν τη μυωπία τους. Αποφεύγουμε για τριπλοαισθητικούς τουλάχιστον απαιτητικούς ασθενείς όπως είναι οι πιλότοι, επαγγελματίες, οδηγοί και μηχανικοί. Και για τριπλοαισθητικούς πολύ σημαντικό να έχουν μια πολύ καλή οφθαλμική επιφάνεια. Για τον DVT θεωρώ ότι αυτό δεν είναι τόσο πια απαραίτητο. Αν κάποιος ήδη χρησιμοποιεί μονοβίζιο στους φακούς επαφής του, πιστεύω ότι το μονοβίζιο παραμένει η καλύτερη επιλογή. Αν κάποιος δεν το χρησιμοποιεί, τότε μπορούμε πολύ να πείσουμε τον ασθενή. Θεωρώ ότι μάλλον η καλύτερη επιλογή θα ήταν ένας τριπλοαισθητικός φακός, ανάλογα με το τι θέλει ο ασθενής και τι βλέπουμε εμείς στην εξέτασή μας. Χειρουργική τεχνική, αυτά που γνωρίζουμε. Μίνιμουμ ενέργεια κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για να κάνουμε το λιγότερο δυνατό τραυματισμό. Μικρή τομή για να μην εισάγουμε αστιγματισμό. Καθαρίζουμε καλά το φλοιό. Κάνουμε καλά πώληση την κάψα. Δεν θέλουμε να έχουμε έναν ασθενή που έχει βάλει, έχει πληρώσει περισσότερα χρήματα να βάλει έναν φακό νέα τεχνολογία και να καταλήξει να χρειάζεται YAG πολύ σύντομα, για παράδειγμα. Οπότε είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε όλα αυτά. Και θέλω να τελειώσουμε μία ασθενή που είναι μύωπα και έβαλα VVT φακό, είναι 55 ετών, λογίστρια, μείωπας όλη τη ζωή, 4,5 με αστιγματισμό. Ακριβώς επειδή θα δείτε ότι έχει 1,5 και 2 βαθμούς αστιγματισμό, είναι το 4,5, φοράει πολυαισθητικά γυαλιά, δεν βγάζει τα γυαλιά της για να δει κοντά. Η δουλειά της κυρίως είναι κοιτάει κινητό, iPad και υπολογιστή. Σπάνια θα διαβάσει στην κοντινή απόσταση, σπάνια διαβάζει την κοντινή απόσταση. Είναι τελειομανής, αλλά από την άλλη θέλει να απαλλαγήσει το δυνατόν περισσότερο από τα γυαλιά της, αν και δεν θα είχε πρόβλημα αν χρειαστεί να φοράει κάτι κοντινό. Οπότε με βάση τη συζήτηση που είχα μέχρι τώρα με την ασθενή, θεωρώ ότι θα ήταν καλή για την ένθεση VVT. Πάμε να δούμε και τις μετρήσεις της. Αυτή ήταν η μέτρησή της. Βλέπετε ότι έχει αρκετό αστιγματισμό και στα δύο μάτια. Μια ήπια σκλήμηση του φακού. Έχει κάποια βλεφαρίδιδα και ήπια ξηροφθαλμία, όπως έχουν όλες οι γυναίκες στην ηλικία της. Και φυσιολογική οχρά κλινικά και στο OCT. Οι μετρήσεις είναι αυτές. Βλέπετε ότι έχουμε μυοπικά μάτια. 2,35 αστιγματισμό πρόσθεση επιφάνεια στο δεξί και 1,85 στο αριστερό. Θα σας δείξω και την τοπογραφία της.
Εγώ επιλέγω, ειδικά στους μύωπες, πηγαίνω στο πρώτο μυοπικό και στους βίβλοι, αυτό έκανα στην συγκεκριμένη. Στους υπερμέτροπες μπορεί να πάω στο πλάνο, αλλά στους μύωπες προτιμώ πάντα να είμαι λίγο πιο μυοπικά, ακόμη και στον βίβλοι. Αυτή είναι η τοπογραφία της. Βλέπετε ότι έχει τον ίδιο ακριβώς αστιγματισμό εδώ που είδαμε και στην βιομετρία, δεξί και αριστερό μάτι. Είναι καλή υποψήφια για το ρυκό φακό. Είναι. Ο λόγος είναι ότι ο σταγματισμός της είναι κανονικός. Το βλέπουμε αυτό στην τοπογραφία. Ένα έξτρα μπόνους είναι ότι υπάρχει και στα γυαλιά της. Και να μην υπήρχε, εφόσον έχει κανονικό στην τοπογραφία, καλό θα ήταν να μπει το ρυκός φακός, έτσι ώστε να αποφύγει τα γυαλιά με τα εγχειρητικά. Εδώ είναι ο υπολογισμός με το calculator. Να πω ότι όταν έχουμε μία τομή μικρή, κάτω από 2,6 χιλιοστά, τότε η τιμή που πρέπει να βάζουμε στο surgically induced astigmatism, στο χειρουργικά προκαλούμενο αστιγματισμό, είναι 0,1. Δεν είναι 0,3 όπως βάζαμε παλιότερα, γιατί ο αστιγματισμός είναι διάνυσμα. Και αν βάλουμε 0,3 θα τον υποδιορθώσουμε, οπότε πάλι δεν θα έχουμε έναν ευχαριστημένο ασθενή. Αντίστοιχα και στο άλλο μάτι, το calculator. Νομίζω αυτά μιλήσαμε ήδη προεγχειρητικά, τι λέμε στους ασθενείς. Το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουν ότι με τα εγχειρητικά μπορεί να χρειαστούν ένα μικρό γυαλί για κοντά. Διαγχειρητικά, το μόνο που θέλω να πω είναι όταν ενθέτω ένα τορικό φακό, είτε αυτός είναι ίντοφ ή τριπλοαιστιακός ή μόνο αιστιακός, δεν έχω θέμα το να αφήσω εξοδελαστικό πίσω από το φακό. Δηλαδή, πάντα όταν αφαιρώ το εξοδελαστικό στο τέλος, πιέζω τον φακό προς τα κάτω ελαφρά, έτσι ώστε να μην μετακινηθεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Και με τα εγχειρητικά την πρώτη μέρα θα δώσω στον ασθενή και τα τζολεμίδη. Και με αυτή την τεχνική δεν είχα ποτέ κανένα θέμα υψηλής πίεσης, ούτε μετατόπισης φακού. Αν δούμε το βίντεο, νομίζω είναι ένα λεπτό αυτό το βίντεο για τη συγκεκριμένη ασθενή, βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε και το σύστημα στο μικροσκόπιο για να μας δώσει τον προσανατολισμό όσον αφορά το πού θα κάνουμε την τομή ή πού θα μπει ο φακός. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια πολύ πιο ακριβή ένθεση του φακού. Θέλουμε να έχουμε μια κεντρική καψουλόρυξη γύρω στα 5 χιλιοστά, να μην είναι πολύ μεγάλη, ώστε να κεντράρει ο φακός μας πολύ καλά και να μην μετατοπιστεί. Θα κάνουμε τον υδροδιαχωρισμό μας και υδροδιαγράμμιση. Και μετά το κεντρικό groove χρησιμοποιώ chop τεχνική από εκεί και πέρα, για να αφαιρέσουμε το πυρήνα, να καθαρίσουμε πολύ καλά το κόρτεξ, το φλοιό και μετά να κάνουμε πώληση και στην κάψα. Κάνω και περιφερικά στην κάψα, όσο και στο οπίσθιο περιφάκιο. Θα μπει ο φακός, εδώ είναι toric vivid ο φακός. Πάλι με το μικροσκόπιο έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στο πού ακριβώς πρέπει να μπει και τέλος στη συνέχεια και όταν αφαίρεσα το εξοδελαστικό δαξιρονίδα πατούσα πάνω στο φακό έτσι ώστε να μην τον μετακινήσω. Με τα εγχειρητικά, αυτή η ασθενή είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Βλέπει 10-10 για μακριά και από κάθε γαμάτι χωριστά. Βλέπει πολύ καντά στους 80, στα 80 εκατοστά και στα 60 που υπόσχεται ο Vivity και βλέπει και πάρα πολύ καλά και κοντά. Δεν το βλέπω πάντα με το Vivity αυτό προφανώς. Υπάρχουν κάποια στιγμή που το πετυχαίνουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν έχω ακόμα καταλάβει, αλλά και δεν το υπόσχομαι ποτέ. Έτσι πάντα λέω ότι ο φακός υπόσχεται μακριά και ενδιάμεσα, αν και έχω κάποιους που μπορεί να δουν και κοντά. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνω με τον ασθενή. Οπότε, συμπερασματικά, είπαμε ότι πρέπει να επιλέξουμε το σωστό φακό για τον κατάλληλο ασθενή. Δεν φοβόμαστε αυτούς τους φακούς, ειδικά με τις νέες τεχνολογίες και την κατάλληλη επιλογή ασθενούς, μπορεί να έχουμε κάποιον πολύ ευχαριστημένο ασθενή. Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο ότι και εγώ, αν είχα καταράκτη σε αυτή τη φάση με την επιλογή των φακών που έχουμε, θα επέλεγα τον Vivity και μάλιστα το ρυκό, μιας που έχω και αστιγματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμη για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, Σωτηρία. Μία ερώτηση μόνο. Πόσο σημαντικό είναι το centration αυτού του φακού σε σχέση με τον Panoptics? Πόσο θεωρείς ότι... Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι για τον Panoptics. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Ναι. Δεν έχει τύχει να έχω κάποιον decentered φακό, να πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι επειδή τόσο όσο... Επειδή έχουμε, ξέρουμε ότι έχουμε γωνία κάπα μεγάλη, η πολυεστιακή ξέρουμε ότι πάνω από 500 μάικρον δεν πρέπει να βάζουμε πολυεστιακό αν είναι αποκεντρωμένο, αν η γωνία είναι μεγαλύτερη από 500 μάικρον. Αν σε αυτό το φακό θεωρείς ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο? Η εμπειρία που έχω μέχρι τώρα είναι ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, όσο τουλάχιστον με το Panoptics. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι έχουν αντίστοιχη εμπειρία. Σε ευχαριστούμε, Σωτηρία. Να είσαι καλά, τελείωνε και ο χρόνος μας. Πρέπει να συντομεύσουμε λίγο.
Θα συνδεθούμε και με τον κύριο Μπεσίν. Ναι, καλησπέρα και από εμένα. Με ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Θα μας μιλήσει για το Active Sentry ο Δημήτρης του Centurion, μια τεχνολογία προχωρημένη για την καλή σταθερότητα του προσίου θαλάμου. Πες μας, Δημήτρη. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είμαι μαζί σας, αλλά είμαι ακόμα στη φάση ανάρρωσης από κορονοϊό. Πριν 2 χρόνια πάλι με πρόεδρο τον κύριο Μόσκο στο Πανελλήνιο είχα μιλήσει πάλι για το Active Sentry και αυτή θα τη δω σαν μια ευκαιρία για μια follow-up ομιλία για το για ποιο λόγο ακόμα χρησιμοποιώ αυτό το μηχάνημα για το δικό μου pool ασθενών. Καθένας σαφώς και χειρουργεί διαφορετικά περιστατικά. Εμένα δεν είναι τόσο μεγάλη εμπειρία όσο το υπόλοιπο πάνελ στο θέμα των πολυεστιακών φακών. Έχω όμως πάρα πολλούς ασθενείς, τους οποίους κάνουν αυτό που λέγεται fake plus, γλαυκοματικούς ασθενείς δηλαδή, που συνδυάζεται ο καταράκτης μαζί με κάποιο stent ή ενδοσκοπικό λέιζερ ή αφορά κάποια κλειστή γωνία ή γίνονται κάποιες συνδυασμένες επεμβάσεις είτε με tube και πολύ πιο σπάνια με τραμπουκυλεκτομή. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι οποιοδήποτε, είτε στη χειρουργική του τεχνική ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί, αυτό που απαιτεί και θέλει είναι ασφάλεια, είναι αποτελεσματικότητα και προφανώς να είναι αυτά τα αποτελέσματα να αναπαράγονται. Δηλαδή, να μην είναι διαφορετικά σε κάθε περιστατικό. Και αν μπορούμε να τα έχουμε όλα αυτά μαζί, τότε νομίζω είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και θα σας δείξω πώς βοηθάει αυτό στο δικό μου practice το Active Sentry. Λίγα πράγματα πρώτα θεωρητικά και μετά θα σας δείξω 2 περιστατικά. Λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά, πώς έχουν εξελιχθεί τα fluidics και πώς έχουμε φτάσει πλέον να μπορεί να γίνεται αναπλήρωση του χαμένου όγκου που υπάρχει μέσα στο μάτι διεγχειρητικά και σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το Active Sentry. Δηλαδή, το Active Sentry είναι ένας αισθητήρας ο οποίος μπορεί να καταλάβει μεταβολές στην πίεση, δηλαδή μεταβολές στον όγκο πρακτικά του οφθαλμού κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σε πραγματικό χρόνο και με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει μια βαλβίδα στην κασέτα, να αναπληρώσει αυτό το υγρό το οποίο θεωρητικά λείπει, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνει αντιληπτό και να μην δημιουργήσει προβλήματα την ώρα του χειρουργείου. Και αυτό φαίνεται σε αυτά τα διαγράμματα. Εδώ μπορείτε να δείτε ποια είναι η μεγάλη διαφορά με το Infinity και πόσο πολύ πιο γρήγορα είναι η αντίδραση του Active Sentry όταν έχουμε το search. Δηλαδή, το search είναι λίγο πολύ γνωστό το τι γίνεται. Όταν σπάσει δηλαδή τελείως το occlusion, πώς επανερχόμαστε πάλι σε μια σταθερή κατάσταση. Πολύ πιο γρήγορα γίνεται με το Active Sentry και επίσης και ο όγκος που χάνεται από τον πρόσθιο θάλαμο, από το ίδιο το μάτι με τη βοήθεια του Active Sentry είναι πολύ μικρότερος και από το Centurion χωρίς Active Sentry, αλλά και πολύ λιγότερο σε σχέση με το παλιότερο μηχάνημα, το Infinity. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο το έχει το Centurion είναι ότι προκαλεί λιγότερο στρες συνολικά στους ιστούς και αυτό μπορεί να φανεί και με το ότι χρειάζεται λιγότερος υπέρηχος για την απομάκρυνση ενός φακού και χρησιμοποιείται λιγότερο υγρό, λιγότερη κίνηση δηλαδή στον πρόσθετο θάλαμο κατά τη διάρκεια της επέμβασης και επίσης και ο χρόνος που γίνεται αυτή όλη πλήση είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με τα παλιότερα μηχανήματα. Και αυτό που επίσης κάνει το Active Sentry είναι να κρατάει σταθερή την πίεση σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης και εάν υπάρχει κάποιο leakage από την τομή, αυτό να μπορεί να το αναπληρώνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα διαχειριστικά. Και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου τεχνική είναι αυτό που λέγεται holdability, δηλαδή η ικανότητα να μπορείς να διαχειριστείς το κομμάτι ή τον ίδιο τον πυρήνα με σταθερότητα. Και αυτό είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στο Infinity. Αυτό έχει να κάνει με την όλη διαφορετική κασέτα και την όλη διαφορετική φιλοσοφία της αλλαγής που έχει γίνει στο Centurion και μάλιστα στο Centurion με το Active Sentry. Οπότε, κάνει κάποια διαφορά στο χειρουργείο. Για εμένα πιστεύω ότι κάνει. Και κάνει τόσο σε πιο απλά περιστατικά, όσο και σε πιο επιπλεγμένα. Και θα σας δείξω πρώτα ένα απλό περιστατικό, το οποίο είναι ένας πυρηνικός καταράκτης, με μια όραση 4 δέκατα. Δεν υπάρχει καμία άλλη παθολογία στον οφθαλμό αυτό. Η αφαίρεση γίνεται καθαρά και μόνο για λόγους όρασης. Αυτή είναι η δική μου τεχνική. Βλέπετε πόσο πολύ με βοηθάει το Centurion και οι ρυθμίσεις αυτές, ώστε να έχω μια πολύ καλή σταθερότητα στο κομμάτι και να μπορεί να γίνει το τσοπ.
και πόσο γρήγορα γίνεται και η αναρρόφηση των κομματιών. Δεν είναι ένα πολύ απαιτητικό χειρουργείο, είναι η αλήθεια αυτή, αλλά σίγουρα με το Centurion γίνεται πολύ πιο ευχάριστο. Και το holdability που έλεγα πριν, εδώ πόσο πολύ πιο ωραία αφαιρείται ο πυρήνας από το επινούκλεους με σταθερότητα. Και θα δείτε σιγά σιγά και προς το τέλος του βίντεο ότι αυτό που λέω για το search, πολλά έχουν προταθεί για το τελευταίο κομμάτι. Εγώ δεν αφαιρώ ούτε το δεύτερο όργανο, ούτε τίποτα. Ούτε πλέον προφυλάσω κάτω από το tip της φακοθρεψίας. Είναι πάρα πολύ λίγο το search. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, ειδικά με το active sender. Αλλά τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο χρήσιμα να έχεις το Centurion με active sentry σε πιο δύσκολα περιστατικά. Εδώ είναι ένα πολύ πιο επιπλεγμένο περιστατικό με μια πάρα πολύ χαμηλή όραση. Εδώ υπάρχει μια παλιά τραμπεκυλεκτομή 8 μηνών η οποία δουλεύει πλήρως. Υπάρχει ενδοθυλιοπάθεια. Υπάρχουν 360 μοίρες οπίσεων συνεχειών. Όλοι ήδη είναι κολλημένοι στο φακό. Υπάρχουν πρόσιες συνέχειες κυρίως στην παραπληρωματική τομή που έγινε προφανώς κατά την τραμπεκυλεκτομή, και υπάρχει μια τεράστια ριδοτομή. Όλα αυτά γενικά υποψιάζουν σε αυτό που μπορεί να έχει γίνει ένα διαχειριστικό τραύμα στο φακό και φυσικά να υπάρχει και ένα πρόβλημα στη ζήμιο ζώνη. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με αυτό τον πολύ προχωρημένο καταράκτη μετά από μια τραμπεκυλεκτομή και ειδικά σε μια ασθενή η οποία είναι στην 7η δεκαετία της ζωής, λίγο υποψιάζουν σε όλα αυτά. Εδώ η χρησιμότητα του Centurion Active Sentry είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ίδια τεχνική και εδώ, απλά θέλω να δείξω. Έχει γίνει soft cell για την προστασία του ενδοθυλίου. Θέλω να δείξω λιγάκι πόσο πολύ σταθερός είναι συνολικά ο πρόσθετος θάλαμος και πόσο πολύ προβλέψιμη είναι η συμπεριφορά του μηχανήματος. Και το holdability, σε αυτό το σημείο πάλι θέλω να το τονίσω, πόσο πολύ με βοηθάει να γίνει το chop και πόσο χωρίς να κάνω τίποτα μπορώ να φέρω το κομμάτι κατευθείαν ώστε να γίνει η φακοθρεψία. Πιο απαιτητικό περιστατικό από το προηγούμενο. Και πιο σκληρός ο φακός, πολύ πιο εύκολη η αναρρόφηση των κομματιών με το Centurion. Λιγότερος χειρουργικός χρόνος. Λιγότερη χρήση υπερήχων, όλα αυτά βοηθούν σε ένα περιστατικό το οποίο έχει αρκετά προβλήματα πέραν του καταράκτη. Και φυσικά εδώ δεν πρέπει να γίνει και κάποια επιβολική, γιατί πρέπει να διατηρηθεί και η λειτουργικότητα της τραμπεκυλεκτομής, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο με γλάφωμα που είναι σχετικά προχωρημένο για να έχει υποβληθεί σε τέτοια επέμβαση. Και ακόμα και στο τελευταίο κομμάτι εδώ. Πάλι, πολύ μεγάλη σταθερότητα και πολύ στοχευμένη ενέργεια, γιατί οι φυσαλίδες σε αυτό το σημείο δεν έχουν μετακινηθεί καθόλου. Οι φυσαλίδες αυτές είναι από το soft shell που έχει γίνει από το Biscuit και εδώ βλέπετε πως υπάρχει και μια χρώση στο πίστιο περιφάκιο λόγω αυτού που σας έλεγα αυτής της υπόνοιας για πρόβλημα στην ζήμιο ζώνη. Θέλουμε να μιλάμε με αριθμούς. Γενικά στην ιατρική μας αρέσουν οι αριθμοί, είναι η αλήθεια. Αυτά είναι τα δικά μου settings. Γνωρίζουμε όλοι, για παράδειγμα, ότι ο μαγικός αριθμός στο γλάφωμα είναι το 12. Κάτω από 12 είμαστε μια χαρά. Για εμένα, ο μαγικός αριθμός στη χρήση του Centurion στους δικούς μας ασθενείς είναι το vacuum 550 fixed. Νομίζω με αυτό το vacuum η διαχείριση του πυρήνα γενικότερα είναι πάρα πολύ εύκολη. Και λίγο να μείνω σε αυτό που έλεγα πάλι, αυτό το λιγότερο στρες που υπάρχει στους ιστούς. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που δείχνει πόσο πολύ στρεσάρεται το οπτικό νεύρο κατά τη διάρκεια της αύξησης της πίεσης. Βέβαια, εδώ σε μια βιτρεκτομή, αλλά αυξομοίωση της ενδοθάλμιας πίεσης υπάρχουν φυσικά και κατά τη διάρκεια της φακοθρεψίας. Και φυσικά, wipe-out έχει παρατηρηθεί και μετά από φακοθρεψία σε πολύ προχωρημένα γλαυκώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζουμε ότι οι γλαυκωματικοί ασθενείς μπορούν να χάνουν νευρικές ίνες κατά τη διάρκεια της φακοθρεψίας. Όσο περισσότερες μπορούμε να διατηρήσουμε, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για αυτούς, γιατί σίγουρα
όλοι κάποια στιγμή θα υποβληθούν σε μια επέμβαση καταράκτη. Πολλά τα προτερήματα. Νομίζω κάλυψα το θέμα της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και της επαναληψιμότητας της συσκευής. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, είναι φιλικό για το χρήστη και υπάρχουν πολλές επιλογές και για tip αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο διαφορετικό. Στα κατά, το μόνο που θα πω είναι ότι επειδή ακριβώς είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, χρειάζεται λίγο χρόνο για να φτάσει κάποιος στο βέλτιστο, στα βέλτιστα settings. Αλλά εντάξει, τα παιδιά από την Alcon και τουλάχιστον ο κύριος Ευαγγέλιο, ο κύριος Δερμιτζάκης, με τον οποίο έχω συνεργαστεί, είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν σε αυτό και είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για όλες τις πληροφορίες. Επειδή ακολουθούν τα βραβεία Γεωργαρίου και Βατάκα, τελειώσαμε εδώ. Ευχαριστώ όλους εσάς, ευχαριστώ τους ομιλητές, ευχαριστώ τον Γιάννη τον Δατσέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.